Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μία έκτακτη επικαιρότητα από το ProNews TV. Μία έκτακτη επικαιρότητα που έχει να κάνει με ένα θέμα που αφορά όλους μας. Την ασφάλεια της χώρας, η οποία αυτή τη στιγμή θεωρούμε εδώ στο ProNews TV και στο Defense Net ότι βρίσκεται σε μέγιστη απειλή. Και δεν είναι μόνο το Roots Race το οποίο έχει πλησιάσει τις ακτές του Καστελόριζου για άλλη μία φορά, όπως πρώτο μετέδωσε το ProNews, αλλά είναι και ορισμένα περίεργα πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχουν να κάνουν με την επιλογή του νέου κύριου σκάφους επιφανείας για τα επόμενα χρόνια, αυτό δηλαδή της νέας φρεγάτας, η οποία θα αντικαταστήσει, θα ξεκινήσει να αντικαταστά, για να είμαστε ακριβείς, τις φρεγάτες κλάσης S. Όπως όλα δείχνουν, η Ελλάδα προσανατολίζεται να επιλέξει με καθαρά πολιτική απόφαση, η οποία πολιτική απόφαση δεν ακούει και δεν υπακούει σε κανένα επιχειρησιακό κριτήριο, στις αμερικανικές φρεγάτες MMSC. Ποιες είναι αυτές? Είναι τα παλιά σκάφη, οι LCS, παράκτια σκάφη, όχι φρεγάτες. Με την κυριολεξία του όρου φρεγάτα, άλλωστε ούτε οι Αμερικανοί δεν τις αποκαλούν φρεγάτες, παράκτια σκάφη μάχης τα λένε, οι οποίες ξαφνικά ήρθαν στο σκηνικό προκειμένου να αντικαταστήσουν τις φρεγάτες Μπελαρά, οι οποίες με τη σειρά τους είχαν αντικαταστήσει τις ΦΡΕΜ, ήρθαν να αντικαταστήσουν ως επιλογή, υποτίθεται φυσιολογική επιλογή, δηλαδή επιλογή που εδράζεται σε επιχειρησιακά κριτήρια αυτών των φρεγατών. Δηλαδή, η απόφαση του πολεμικού ναυτικού φαίνεται είναι ότι θα αντικατασταθούν οι προεπιλεγήσεις φρεγάτες, γαλλικές φρεγάτες Μπελαρά, με αυτά τα πλοία, τα σκάφη παράκτιας μάχης, τα οποία αμερικανικά σκάφη έχουν ένα χαρακτηριστικό. Δεν διαφέρει σε τίποτα ο οπλισμός τους από τον οπλισμό των ΜΕΚΟ. Τον ΜΕΚΟ 30 ετίας. Δηλαδή, έχουν πάνω ESSM, ακτίνας δράσης 50 χιλιόμετρων, μιλάμε για τα βλήματα επιφανείας αέρος, έχουν τους 8 χαρπούν και μέχρι εκεί. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς έχει επάνω η ΜΕΚΟ, η οποία η ΜΕΚΟ 200, οι οποίες τώρα μάλιστα πρόκειται να περάσουν και από ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού, το οποίο πιθανόν τις εξελίξει και σε καλύτερα σκάφη από τις αμερικανικές MMSC, οι οποίες αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι αποτελούν την επιλογή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον αρχισυντάκτη του Defense Net και της στρατηγικής, τον Πάνο Σπαγόπουλο. Πάνο, πώς σου φαίνεται η επιλογή στην οποία φαίνεται ότι καταλήγει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και μια επιλογή η οποία από ό,τι πληροφορούμαστε επικροτείται και από το ΓΕΘΑ, από τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο. Ναι, καλησπέρα για από μένα. Καταρχάς, πριν απαντήσω στο ερώτημα, να δούμε λίγο το περίγραμμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων όπως είναι αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα Roots Race το οποίο βρίσκεται 8,5 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο. Μία τουρκική ναύτεξ η οποία το φέρνει στα 5,8 ναυτικά μίλια εντός των εθνικών χωρικών υδάτων. Έχουμε μια Τουρκία η οποία βρυχάται, η οποία στέλνει παντού μηνύματα πολέμου προς την Ελλάδα και όχι μόνο προς την Ελλάδα, γενικά σε όλη την περιοχή. Και μέσα σε αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση και σε αυτό το πλαίσιο δηλώσεων και πράξεων από την Τουρκία έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε κάποιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα και ειδικότερα για το ναυτικό, το οποίο έχει αφαιθεί χωρίς νέα κύρια σκάφη επιφανείας εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 20-30 χρόνια. Δεν μιλάω για τις πυραυλακά του Super V, μιλάμε για κύρια σκάφη επιφανείας. Έχοντας αυτό κατά νου... Δηλαδή φρεγάτες, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Σωστόν. Έτσι, φρεγάτες. Έχοντας αυτό κατά νου ότι το ναυτικό έχει μείνει χωρίς κύριο σκάφος επιφανείας,
όλοι θα νόμιζαν ότι η κυβέρνηση θα προχωρούσε σε μια ενδελεχή μελέτη όλων των υποψήφιων σκαφών. Νομίζω ότι αυτό είχε κάνει πάνω. Είχε καταλήξει στις γαλλικές Μπελαρά. Σωστό. Μια νέα σχεδίαση και αυτή, έτσι. Το είχε κάνει αυτό και είχε καταλήξει από το 2009, εάν δεν κάνω λάθος, σε μια νέα σχεδίαση. Στις ΦΡΕΜ αρχικά. Στις ΦΡΕΜ αρχικά και συνέχεια στις Μπελαρά. Και αυτό βάσει των υποδείξεων του ίδιου του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είπε ακριβώς η κυβέρνηση τι ακριβώς θέλω, τι συστήματα θέλω, τι όπλα θέλω, τι ηλεκτρονικά θέλω για να κάνω, να φέρω εις πέρα στην αποστολή μου. Να θυμίσουμε τι όπλα είχε αποφασίσει το ναυτικό να προμηθευτεί. Είχε αποφασίσει να προμηθευτεί τους αντιεροπορικούς πυράβλους άμυνας περιοχής Αστέρ 30. Ακτίνας δράσης 120 χιλιόμετρα. 120 χιλιόμετρα. Έναντι τον ESSM που επιλέγει τώρα των αμερικανικών σκαφών. Των 50 χιλιόμετρων, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και φυσικά το στρατηγικό βλήμα το Scalp Naval, EMDCN γαλλιστή. Το οποίο έχει μια ακτίνα δράσης 1000 χιλιόμετρα, δηλαδή χτυπάει οποιοδήποτε σημείο μέσα στην Τουρκία. Αυτό καθιστά αυτομάτως το πολεμικό ναυτικό έργο στρατηγικής αποτροπής, έργο ναυτικής αποτροπής, εργαλείο καλύτερα, έκανα λάθος, εργαλείο ναυτικής αποτροπής και, και στρατηγικού χτυπήματος οπουδήποτε μέσα στην Τουρκία. Και το καθιστά αυτομάτως εργαλείο αεράμινας περιοχής, δηλαδή ικανό να ελέγχει έναν αέριο χώρο γύρω από το κάθε σκάφος, αν φανταστούμε ένα θόλο, 200 χιλιόμετρων και έχοντας τη δυνατότητα να χτυπήσει κάποιο στόχο εντός των 120 χιλιόμετρων. Δηλαδή γεφύρωνε η επιλογή των Μπελαρά με τα βλήματα Αστέρ 30, γεφύρωνε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ Ρόδου και Κύπρου. Ακριβώς. Και στο έτσι. Ακριβώς. Εκεί που θα μπορούσε να αμυνθεί κατά ο στόλος, κατά των επερχόμενων τουρκικών μαχητικών σε μια ακτίνα 120 χιλιόμετρων. Και ξαφνικά βλέπουμε το πολεμικό ναυτικό να πηγαίνει σε μια επιλογή που μειώνει κατά 65% την ακτίνα δράσης. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αεράμινα περίσσι. Ναι. Και κατά 1000% να μειώνει τη δυνατότητα στρατηγικού πλήγματος. Έτσι, εξαφανίζει τη δυνατότητα στρατηγικής προβολής. Όπου κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όχι μόνο τη δική μου και πολλών άλλων, αυτός ήταν και ο αρχικός στόχος συγκεκριμένων κέντρων. Να μην αποκτήσει ποτέ η χώρα, η Ελλάδα δηλαδή, τέτοια βλήματα. Και φυσικά να μην αποκτήσει ποτέ σκάφη με εκτόπισμα τέτοιο που να επιτρέπει στο πολεμικό ναυτικό να πραγματοποιεί επιχειρήσεις και αποστολές σε ανοιχτές θάλασσες, δηλαδή μεταξύ Κρήτης, Ρόδου και Κύπρου, εν πάση περιπτώσει, για την προάσπιση της ΑΟΣ και τα λοιπά, και πάει λέγοντας. Και των χερσαίων εδαφών που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή, έτσι. Και των χερσαίων εδαφών, βεβαίως. Και μιλάμε για το σύμπλεγμα της Μεγίστης. Σωστόν, σωστόν. Αφού επιτεύχθη αυτός ο σκοπός, δηλαδή να μην αποκτήσει ποτέ η Ελλάδα τέτοια όπλα και τέτοια πλοία με ικανό εκτόπισμα για να μπορούν να επιχειρούν σε ανοιχτές περιοχές με το βραχυκύκλωμα που ήρθε στη γαλλική πρόταση με τις ΦΡΕΜ και με τις Μπελαρά, στη συνέχεια βγαίνει ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φωτογραφίζει τα αμερικανικά σκάφη. Με πρόσχημα ότι τα αναδρομικά των συνταξιούχων έφαγαν τα λεφτά για τις Μπελαρά, αλλά από την άλλη ξαφνικά βρέθηκαν 4,3 δολάρια με τα οποία θα μπορέσουμε να πάρουμε τα αμερικανικά σκάφη. Θεωρείς ότι είναι οικονομικοί λόγοι, δηλαδή, για την οποία πήγαν στα αμερικανικά σκάφη? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το ίδιο κόστος σχεδόν έχουν οι Μπελαρά. Το ίδιο με τις MMCS. Το θέμα είναι το οικονομικό. Όχι, δεν υπάρχει διαφορά στην τιμή μεταξύ αμερικανικών σκαφών και γαλλικών σκαφών. Περίπου τα ποσά είναι τα ίδια. Άλλωστε υπήρξε και μια καινούρια πρόταση από τους Γάλλους για τις Μπελαρά, χωρίς μέσα τις ευρείες αλλά κατατάξεις που ήθελα στη σύνθεση του οπλικού φορτίου η ελληνική πλευρά, η οποία φέρνει το σκάφος 35% φθηνότερα, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα υπήρξε και μία πρόταση. Χωρίς τις κάλπ, στους κάλπ όμως. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε μία πρόταση για δύο
ελληνικές μπελαρά, ελληνικής διαμόρφωσης, mm-hmm. έτσι όπως τις είχε καθορίσει το ναυτικό πριν, mm-hmm. Πριν ναυαγήσει η υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, και για δύο γαλλικής διαμόρφωσης. Απλά με πυράβλους, με αντιεροπορικής άμυνας περιοχής, οι οποίοι βέβαια, και φυσικά με εξωσέτ μπλοκ 3 και όλα τα λοιπά που έχει μέσα, οι οποίοι βέβαια σε οποιαδήποτε περίπτωση εξασφαλίζουν στο στόλο 100, μην το ξεχνάμε αυτό, 120 χιλιόμετρα ακτίνα προστασίας. Ακριβώς. Έναντι των 50 χιλιόμετρων που έχουν οι αμερικανικές που φαίνεται να προεπιλέγονται, η οποία ακτίνα δράση είναι η ίδια που έχουν οι ΜΕΚΟ, οι οποίες ναυπηγήθηκαν πριν από 30 χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό, να συμπληρώσω ότι το λάθος της επιλογής των αμερικανικών σκαφών παράκτιας άμυνας, εγώ θα σταματήσω να το λέω, δεν πρόκειται για φρεγάτες. Μα είναι και οι Αμερικανοί το λένε, δεν το λέμε εμείς. Ακριβώς, πρόκειται για σκάφη παράκτιας άμυνας. Είναι ότι πρόκειται για, ότι τουλάχιστον τα σκάφη σε αμερικανική υπηρεσία, τα οποία υπηρετούν ως Freedom Class, έχουν εμφανίσει τεράστια προβλήματα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 σκάφη του αμερικανικού ναυτικού να έχουν μείνει στη θάλασσα κυριολεκτικά. Το τελευταίο ήταν το USS Detroit τον Οκτώβριο. Ένα άλλο σκάφος είχε μείνει στο Μόντρεαλ του Καναδά και είχε ξεχυμονιάσει εκεί, γιατί λόγω βλάβης είχε παγώσει το λιμάνι και είχε μείνει για 6 μήνες. Μιλάμε για σκάφη τα οποία φυσικά δεν διαθέτουν σόναρ τροπίδας που θέλει το ναυτικό οπωσδήποτε για να εκτελεί τις ανθυποβρυχιακές του επιχειρήσεις. Νομίζω ότι ούτε τορπιλοσωλήνες. Δεν έχουν ούτε τορπιλοσωλήνες, σωστό και αυτό. Είναι δηλαδή σκάφη κομμένα και ραμμένα ακριβώς για τις απαιτήσεις του αμερικανικού ναυτικού, για ένα ναυτικό αγώνα εντός της προστασίας των μεγάλων μονάδων του αμερικανικού ναυτικού, όπου θα δρούνε σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον και θα κυνηγάνε λαθρεμπόρους, ναρκωτικών, οτιδήποτε τέτοιο. Δεν πρόκειται για σκάφη τα οποία θα εξασφαλίσουν σε μια χώρα, σε ένα κράτος, ναυτική υπεροχή, έτσι όπως τουλάχιστον θεωρεί το ναυτικό, ότι πρέπει, το ελληνικό ναυτικό, ότι θα πρέπει να έχει μια τέτοια υπεροχή. Ωραία. Οι θειασσότες της λύσης των MMSC λένε ότι θα ναυπηγηθούν στην Ελλάδα και αυτό είναι το πολύ θετικό. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να ναυπηγηθούν στην Ελλάδα αυτά τα πλοία? Από ό,τι γνωρίζω, η πιθανότητα να ναυπηγηθούν, μιλάνε για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Ναι, ναυπηγεία Ελευσίνας, ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ναυπηγεία? Αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει. Λειτουργία. Κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν ναυπηγεία. Το μόνο η Ελευσίνα, το μόνο που έχει παραδώσει το τελευταίο καιρό είναι η 6η ταυπικά Super Vita. Και τώρα υπάρχει κάποια επιτάχυνση εργασιών για την 7η ταυπικάπα. Η οποία νομίζω ότι θα παραδοθεί με 10 χρόνια καθυστέρηση. Τουλάχιστον. Ήταν μια σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί το 2006, αν θυμάμαι καλά, μία οψιόν, μία εξθέσεων των αρχικών σκαφών. Σωστό. Των αρχικών 4 σκαφών για άλλες 3 πυραυλακά τους. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από τότε που υπογράφηκε. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και ακόμα περιμένουμε από την Ελευσίνα να παραδώσει μετά από 10 χρόνια, 12 χρόνια, 14 χρόνια ένα σκάφος. Από αυτά τα ναυπηγεία θέλουν να προέλθουν τώρα και οι MMSC, εν πάση περιπτώσει. Στο πλαίσιο της πιθανής εξαγοράς τους, εν πάση περιπτώσει. Αγοράς τους, μάλιστα, όχι εξαγοράς τους. Αγοράς. Ή μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους, γιατί δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αγοράς. Από την Onyx. Ναι, από μια εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, την Onyx. Την Onyx, η οποία διαχειρίζεται, κακώς γράφεται ότι είναι ιδιοκτήτρια των ναυπηγείων του Νεορίου, διαχειρίζεται τα ναυπηγεία Νεορίου αυτή τη στιγμή. Η οποία έχει την έδρα της στο Τέξας, των Ηνωμένων Πολιτείων, όπου έχει και την έδρα της και η Lockheed Martin, η οποία, από την οποία θα προέρχουν τα σκάφη, η οποία προτείνει και τα σκάφη. Να πούμε ότι πραγματικά είναι απορίας άξιον πως η Lockheed Martin αυτή τη στιγμή πρότεινε σε 2 μόνο χώρες τα συγκεκριμένα σκάφη. Στη Σαουδική Αραβία και στην Ελλάδα. Γιατί ήξερε ότι και στις 2 χώρες πρόκειται να τα πουλήσει. Στη Σαουδική Αραβία γιατί απλώς έχουν λεφτά,
και στην Ελλάδα, γιατί με την παραμικρή πίεση θα τα δεχόταν η χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, Σαουδική Αραβία, για να ξέρουμε και τι ακριβώς λέμε, δεν είναι το θέμα ότι έχουν λεφτά, είναι ότι έχουν να επιτηρήσουν και μόνο μία ακτογραμμή. Μία ακτογραμμή. Δεν έχουν να κάνουν ούτε να γεφυρώσουν ένα στρατηγικό κενό μεταξύ δύο μεγάλων νησιών, δηλαδή της Κρήτης και της Κύπρου, ούτε έχουν να αντιμετωπίσουν μια ισχυρή πολεμική αεροπορία, όπως έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό την τουρκική αεροπορία. Όχι, μιλάμε ότι η Σαουδική Αραβία το μόνο που θέλει να περιφρονήσει, όπως πολύ σωστά είπε, είναι μια ακτογραμμή εντός του Περσικού κόλπου. Και την Ερυθρά Θάλασσα. Ναι, από την άλλη πλευρά και ίσως την Αραβική Θάλασσα λίγο πιο ευρύτερα, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση πρόκειται για ένα κλειστό περιβάλλον, ένα κλειστό θαλάσσιο περιβάλλον, όπου εκεί θέλεις πλοηγό για να κατευθύνεις τα πλοία, για να μην κολλήσουν σε κάποια ξέρα. Και φυσικά γι' αυτό και τα σκάφη έχουν μειωμένο βύθισμα, μικρότερο από 4 μέτρα, είναι γύρω στα 3,9-3,8. Απίστευτο, δηλαδή μιλάμε επίπεδου γιότ. Ναι, όχι σε σχέση με τα 4,5 μέτρα βύθισμα που έχει μία στάνταρ, για παράδειγμα. Ναι. Ότι η στάνταρ, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας και τι λέμε, η στάνταρ είναι οι φρεγάτες Κορτενάγερ, κλάση Κορτενάγερ ή η κλάση Έλλη, να το πούμε έτσι, παλιές, οι ελληνικές. Που σημαίνει ότι κατά συνέπεια κανείς δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί ένα τέτοιο σκάφος σε μια πολύ δύσκολη θάλασσα όπως είναι το Αιγαίο. Το οποίο έχει πολλές βίαιες διακυμάνσεις στην κατάσταση θάλασσας και δεν ξέρουμε πόσο πλόημα θα είναι τα σκάφη και φυσικά δεν ξέρουμε πόσο πλόημα θα είναι εάν κάποιος θελήσει να τα στείλει λίγο πιο μακριά προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μπορεί να επιβιώσει ένα σκάφος σαν της MMSC σε μια εν καιρό πολέμου μιλάμε, έτσι, δεν μιλάμε καιρό ειρήνης, να πλεύσει από το, παραδείγματος χάρη λέμε, από την Κάρπαθο στην Κύπρο, έχει πιθανότητες επιβίωσης. Κατ' εμέ, δεν ξέρω, εντάξει, είναι ένα ερώτημα Το τι καλύψει θα δώσει και η πολεμική αεροπορία. Ακριβώς, βέβαια, ακριβώς. Σκάφος, έτσι. Αλλά προσωπική μου άποψη πάρα πολύ δύσκολα. Με την έννοια ότι το σκάφος θα, καταρχάς, θα έχει είναι το η μειωμένη αντιεροπορική κάλυψη που έχει, είναι αυτά τα 50 χιλιόμετρα και όχι μόνο αυτό, είναι και η μειωμένη κάλυψη που του δίνει το ραντάρ του. Έχει το ραντάρ το TRS-4D, το οποίο είναι μόλις 250 χιλιόμετρα. Όχι μόλις 250 χιλιόμετρα, ακόμα λιγότερο. Ακόμα λιγότερο. Ναι. Έναντι τον Μπελαρά που είναι 500 χιλιόμετρα το ραντάρ. Αν δεν είναι 500, εν πάση περιπτώσει να είναι 400. Αν δεν 450 και σε ορισμένες διαμορφώσεις 500. Ακριβώς. Για μεγαλύτερα αεροσκάφη. Το θέμα είναι ότι η ίδια η εταιρεία που κατασκευάζει η γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει το TRS-4D δίνει εμβέλεια 110 χιλιόμετρα για αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. 110 χιλιόμετρα. Για εντοπισμό. Ακριβώς. Αεροσκάφους μεγέθους. Μεγέθους P3. Να το κάνει, όταν έχει πυράβλους που χτυπάνε μόνο στα 50 χιλιόμετρα, ακριβώς. Τι να το κάνει το μεγαλύτερο ραντάρ αεροσκάφους. Για να καταλάβουμε ότι είναι πολύ μικρή απόσταση των 110 χιλιόμετρων. Άρα όχι 250. Όχι 250. Εντάξει, τυπικά λέει 250, αλλά σε κάποιο άλλο σημείο της παρουσίας του ραντάρ μιλάει για 110 χιλιόμετρα εντοπισμού αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας, το οποίο είναι ένας τεράστιος στόχος. Είναι αεροσκάφος μεγέθους αερογραμμών. Κατά συνέπεια, ένα F-16 το οποίο έχει πάρα πολύ μικρότερο RCS, δηλαδή πάρα πολύ μικρότερο. Να το πούμε αλλιώς, και ένα AKG. Θα το εντοπίσει, έτσι, δηλαδή στα 40 χιλιόμετρα. Το οποίο θα πλησιάσει για να κάνει βολή ενός βλήματος, το οποίο πλέον από ό,τι είδαμε το AKG θα εξοπλίζεται και με τα τουρκικά βλήματα SOM. Ακριβώς. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε ότι. Βλήματα cruise. Ναι. Έτσι, ναι. Τα SOM. Πολύ απλά θέλουμε να πούμε ότι αν στα 110 εντοπίζει ένα αεροσκάφος, ένα P3, το οποίο πετάει στα 15.000 ας πούμε πόδια ύψος, στα πόσα θα εντοπίσει ένα F-16, στα 50, στα 70, στα 80, είναι και πάλι η απόσταση, είναι ελάχιστη. Που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση αυτό το ραντάρ δεν μπορεί να υποστηρίξει όχι μόνο
του CSSN, δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε καν του SM2. Εάν. Ποιο SM2? Εάν το ναυτικό ήθελε να βάλει SM2. Μα δεν μπορεί, πώς θα βάλει SM2. Θα αλλάξει πάλι, θα το κόψουμε, θα το μεγαλώσουμε και ακριβώς, θα βάλει του SM2 μέσα. Ακριβώς, δεν γίνεται. Ακριβώς. Και θα πρέπει να αλλάξει και το ραντάρ μετά. Δηλαδή να μπει κάποια έκδοση του SPY1. Κάτι που σημαίνει ότι το κόστος θα εκτοξευτεί, όχι δεν θα μείνει, όχι δεν θα είναι 4,3, θα πάει στα 5 και στα 5,5 δις. Στα 5,5 δις το λιγότερο. Δηλαδή, τώρα από την άλλη πλευρά το ναυτικό υποτίθεται υπάρχουν γλώσσες οι οποίες λένε ότι ναι, εντάξει, θα βάλουμε ένα ΜΚ41 και θα βάλουμε και άλλους δύο ΜΚ41 κάπου πίσω. Εκτοξευτές. Ναι, οκταπλούς, συγγνώμη, ναι. Κάπου πίσω στο υλικοδρόμιο και θα αυξήσουμε τη χωρητικότητα των CSSM. Και θα πάνε όλα καλά. Μα δεν είναι θέμα αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Το ότι θα μπορεί από 16 να τους πάνε στους 32 δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι το βλήμα σε τι ακτίνα μπορεί να καλύψει το σκάφος ή να παρέχει αντιεροπορική προστασία σε άλλα πλοία του στόλου. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα και δεν μπορεί να κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, το ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τα 50 χιλιόμετρα και το ραντάρ να εντοπίσει κάποιο στόχο στα 110-120 και άντε και σε μεγάλο ύψος, αν πετάει ο στόχος να το εντοπίσει στα 200 χιλιόμετρα, δεν επαρκείς. Mm-hmm. Δεν είναι επαρκής χρόνος για να πεις ότι έχω αεράμινα, καλά αεράμινα περιοχής δεν έχεις ούτως ή άλλως, για να πεις ότι έχεις και μια υφιστάμενα αεράμινα. Επιπέδου ΜΕΚΟ, εν πάση περιπτώσει. Επιπέδου ΜΕΚΟ. Κάτι που σημαίνει ότι θα φύγουν πολλοί στόχοι, χωρίς να μην το πάμε μέχρι εκεί. Είναι, απλά το ραντάρ είναι ακατάλληλο και εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες Σαουδικής Αραβίας, όχι του ελληνικού ναυτικού. Η οποία Σαουδική Αραβία, φυσικά τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας, θα πλέουν λίγα μίλια από τις ακτές της Σαουδικής Αραβίας και θα έχουν βέβαια την κάλυψη της πανίσχυρης αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, έσω σε αυτά τα λίγα μίλια που θα πλέουν από τις ακτές στα αμερικανικά σκάφη. Κυρίες και κύριοι, ήταν η έκτακτη ενημέρωση από το ProNews TV. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα νεότερα.